Στη συνάντηση ο Πρωθυπουργό είπε στους Δημάρχους πως λύθηκε το πρόβλημα με τον ΟΑΕΔ και τα 200 εκατομμύρια ευρώ και άμεσα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της αυτεπιστασίας. Για τους παιδικούς σταθμού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο από τα συν 20 εκατομμύρια ευρώ από τις περικοπές που πρότεινε ο Υπουργός Εργασίας να τους δώσει άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή συνολικά 30 εκατομμύρια. Εξάλλου, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, θα υπάρξει επιμήκυνση και ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων Δήμων. Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε σε βαρύ κλίμα εξαιτία και τη ένταση που επικράτησε στο κέντρο τη Αθήνα με την κινητοποίηση των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, οι πληροφορίε αναφέρουν ότι υπήρξε και επεισόδιο ανάμεσα σε δημάρχου και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η παρεξήγηση έγινε για τα 300 εκατομμύρια ευρώ που δεν είχαν εγγραφεί στον προπολογισμό. Κάποιοι δημαρχοί ζήτησαν τα χρήματα αυτά από τον κύριο Σταϊκούρα και του επεσήμαναν ότι τόσο ο Βαγγέλη Βενιζέλο όσο και ο Φώτης Κουβέλη συμφωνούν να δοθούν τα χρήματα αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριο Σταϊκούρα, φανερά εκνευρισμένο, φέρεται να δήλωσε. Ο κύριο Βενιζέλο ήταν αντιπρόεδρο τη προηγούμενη κυβέρνηση και υπουργό οικονομικών και δεν σα τα έδινε. Γιατί τα ζητάτε από μένα. Πάντω, ο κύριο Σταϊκούρα είπε στου δημάρχου ότι δεν υπάρχουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργό του είπε ότι η ΚΑΠ των Δήμων θα είναι στο εξή: 96 εκατομμύρια ευρώ και ο πρόεδρο τη ΚΕΔΕ ζήτησε επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ για το Σεπτέμβριο από το πακέτο των 515 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Επίση, ο κ. Σασκούνη μέσα στη συνάντηση παρουσίασε στον Αντώνη Σαμαρά τη δινή οικονομική κατάσταση των Δήμων, την οποία χαρακτήρισε δραματική και του σημείωσε πως το Σεπτέμβριο 40 Δήμοι τη χώρα δεν θα μπορούν να πληρώνουν μισθούς. Πάντω, εξερχόμενο τη συνάντηση, τόσο ο ίδιο όσο και άλλοι δήμαρχοι εξέφρασαν την ελπίδα πω την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του έκτακτου συνεδρίου τη ΚΕΔΕ, ο Υπουργό Εσωτερικών Ευρυπίδη Τηλιανίδη θα έχει να του παρουσιάσει συγκεκριμένε προτάσει. Αναφερόμενο στα επεισόδια στο κέντρο τη Αθήνα, τόνισε πω η ΚΕΔΕ είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε κινητοποίηση ακραία μορφή, την οποία και δεν επικροτεί. Επεσήμανε όμω για μια ακόμη φορά πω η κατάσταση σε πολλού Δήμου είναι κρίσιμη. Με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου, ο Πρωθυπουργό κ. Αντώνης Σαμαρά τόνισε στου Δημάρχου ότι η κυβέρνηση πιστεύει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο σημαντικό ρόλο που αυτή καλείται να διαδραματίσει στη σημερινή κρίσιμη εθνική συγκυρία. Αναγνωρίζει τη συμβολή τη στην αντιμετώπιση τη κρίση και τι περικοπέ 61% που υφίσταται τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνοντα όπω όλοι μα τα βάρη που τη αντιστοιχούν για την αντιμετώπιση τη οικονομική κατάσταση. Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε μια πολιτική κοινωνική ασπίδα που βασίζεται στα κοινωνικά δίκτυα των Δήμων, τα οποία θεωρούνται ότι είναι τα πλέον συγκροτημένα και αποτελεσματικά εργαλεία στον πόλεμο κατά τη φτώχεια. Παρά την ενδιαπόρο, λοιπόν, προτάσουμε, είπε ο κ. Σαμαρά, τη στήριξη αυτών των δικτύων και αυτών των πολιτικών για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία. Κάθε θεσμική ή παρέμβαση.